μέρες για αυτή την ανάτηση, αλλά και το πώ ακριβώ οδηγήθηκε ο κ. Θεοδωράκη, θα μα μεταφέρει τώρα η Βόνη Κλάπα. Ο Σταύρο Θεοδωράκη Γιάννη ένιωσε την ανάγκη, λοιπόν, όπω είπε και εσύ, να εξηγήσει του λόγου για του οποίου το ποτάμι δεν θα κατέβει στι εκλογέ και συγκεκριμένα στου νεότερου ανθρώπου. Ο κύριο Θεοδωράκη, λοιπόν, έγραψε μια φανταστική επιστολή προ έναν ε, πιτσυρικά, στον οποίο εξηγεί για ποιο λόγο το ποτάμι δεν κατεβαίνει στι εκλογέ. Όπω εξηγεί ο κύριο Θεοδωράκη, τον φανταστικό του αυτό νεαρό φίλο, ε, το ποτάμι δεν κατάφερε στι ευρωεκλογέ να πείσει παρά μόνο λίγου ψηφοφόρου, ε, γι' αυτό επέλεξε να μην κατέβει στι εκλογέ. Ωστόσο, του και το ότι θα ξανασυναντηθούν. Είτε αυτό θα είναι σε ένα κίνημα, είτε σε μια ιδέα, είτε ε, σε ένα σύνθημα. Πάντω θα ξανασυναντηθούν. Ο κ. Δωράκη, μάλιστα, εκμυστηρεύεται ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση είναι ε, μια πραγματική τηλεφωνική ε, συνομιλία που είχε με μια φίλη του, ε, η οποία του έδωσε στο τηλέφωνο να μιλήσει με τον γιο τη, ο οποίο ήταν ένα νέο άνθρωπο οποίος ψήφισε για πρώτη φορά και ψήφισε ποτάμι. Η Ιβόνι Κλάπα, ευχαριστώ πολύ.